Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θυμόμαστε όλοι βέβαια την απέχθεια του κυρίου Σαμαρά σε κάθε θεσμική λειτουργία ευγένειας και αξιοπρέπειας όταν δεν έμεινε στο Μαξίμου να υποδεχθεί, να χαιρετήσει τον Αλέξη Τσίπρα που ο λαός τον εξέλεξε στην κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα 21 Φεβρουαρίου 2018, 45 χρόνια μετά τις 21 Φεβρουαρίου του 1973, τη μέρα της εξέγερσης στη νομική σχολή, της άνοιξης της ελληνικής νεολαίας κατά του φασισμού, ειλικρινά δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς από το πρωί παρακολουθώντας την πορεία της συζήτησης, αλλά εγώ οφείλω να σας πω ότι και προβληματίζομαι και θλίβομαι και αγανακτώ και ανησυχώ, αλλά και πεισμόνω. Γιατί ιδιαίτερα σε αυτό το τελευταίο ρεσιτάλ του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Σαμαρά, τα πράγματα φαίνεται ότι πρέπει να μας κάνουν να ανησυχούμε. Δεν φοβόμαστε. Ο Κόλλιας απεσήρθει ανεπιστρεπτή και δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει στην ελληνική πολιτική ζωή. Η εσχάτη προδοσία ας κρατηθεί για τους γραφικούς και για τους ακροδεξιούς. Αλλά και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς μου θύμισαν πάρα πολύ, είμαι μιας ηλικίας βλέπετε, εκείνο το ακούσατε το σχόλιο του συνεργάτου μας Πέλου Κουτούπη της ΙΕΝΕΔ, αν το θυμούνται οι παλαιότεροι. Κοιτάξτε να δείτε, η διαχείριση των σκανδάλων σε μια κοινωνία και σε μια οικονομία που λειτουργεί με βάση τον ακραίο ανταγωνισμό κερδοφορίας είναι μια δύσκολη υπόθεση. Και συνήθως δεν είναι ένα προνομιακό πεδίο για την αριστερά. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να κάνει την αριστερά να κλείσει τα μάτια. Και εδώ λοιπόν έχουμε... Παρακαλώ. Και κυρία, εδώ έχουμε πραγματικά... Κάντε ησυχία. Να αναμετρηθούμε. Σκευωρία ή σκάνδαλο. Και σε αυτό το ερώτημα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι υπουργοί και ο Παύλος Πολάκης και ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος προσπάθησαν... Κυρία Βούλτεψη, σήμερα δεν θα σας κάνω άλλη παρατήρηση. Παρακαλώ. Και να δώσουν αναζητήσεις. Το ίδιο έκανε και ο Μάριος Αλμάς λέγοντας μεταξύ πολλών άλλων για το σύστημα υγείας που για δεκαετίες ήταν έρμεο της διαφθοράς. Το ίδιο έλεγε η επίκαιρη επερώτηση της κυρίας Μπακογιάννης και του κυρίου Αρμενάκη και άλλων βουλευτών τότε το 2011 για την οποία κανείς δεν σχολιάζει. Το ίδιο λέει ο κύριος Σούρλας, η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Οκτώβριο του 2014. Κύριε Κεγκέρογλου, παρακαλώ. Όταν λέει στην έκθεση ακούγεστε ότι... και εδώ. Το ξέρω, ναι, όπως και ο προηγούμενος και έγινε ολόκληρη ιστορία. Εντάξει, αφήστε το. Ίσκα, ήρεμα. Όταν λέει στην έκθεση ότι διαπιστώθηκε ακόμα ότι και σε μια περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης ορισμένοι κοινωνικά ανάλγητοι συνεχίζουν αδίστακτα να κερδοσκοπούν και μάλιστα στον ευαίσθητο τομέα της υγείας απέναντι σε εκείνους που δίνουν μάχη για τη ζωή και εκείνους που προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανά τα ασφαλιστικά ταμεία. Πλην του κυρίου Σαλμά, ακούσατε από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αναφορά σήμερα ή όλες αυτές τις μέρες για το πώς θα αντιμετωπιστεί το σκάνδαλο στην υγεία που όλοι λένε ότι υπάρχει. Τι είδους σκάνδαλο είναι αυτό
που κανένας από το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας και της Δημοκρατικής Συμπαράστασης ΠΑΣΟΚ δεν θέτει την ανάγκη αντιμετώπισης, παρά προσφεύγει στη θεωρία της σκευωρίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι αστεία η επιχειρηματολογία για τη σκευωρία. Είναι απολύτως αστεία. Διότι όλα τα επιχειρήματα που μονότονα επαναλαμβάνουν οι πάντες όλες αυτές τις μέρες, με στοιχειώδη ψύχρεμη λογική, μπορεί κανείς να καταλάβει πάρα πολύ εύκολο και ένα μικρό παιδί, ότι αυτά τα ίδια τα προβαλλόμενα επιχειρήματα που στοιχειοθετούν δήθεν την σκευωρία, έχουν και 2 και 3 και 4 και 10 εναλλακτικές ερμηνείες. Και αν πραγματικά ισχύουν όλα αυτά έτσι όπως τα παρουσιάζουν όλοι όσοι θέλουν να μιλήσουν για σκευωρία, τότε μη φοβάστε, κυρίες και κύριοι βουλευτές της αντιπολίτευσης, γιατί αυτό δεν είναι σκευωρία όπως την παρουσιάζεται, είναι παιδική χαρά. Είναι τόσο μεγάλη η αφέλεια όλων αυτών που παρουσιάζεται, ότι κανένας φοβερός και τρομερός συνωμότης και σκευωρός δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να τα προωθήσει. Ηρεμήστε λοιπόν. Αλλά τι έχει η θεωρία της σκευωρίας, τι στόχευση έχει? Να σταματήσει η έρευνα. Να υπονομευτεί η δικαστική εξουσία που ερευνά τόσο καιρό τώρα, 2 χρόνια τώρα ερευνά, δεν ξεκίνησε σήμερα. Η κυρία Ράικου, αυτά που εδώ παρουσίασε ο κ. Παπαγγελόπουλος, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα λόγια της κυρία Ράικου για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Αλλιώς την παρουσίαζαν την αποχώρηση της κυρία Ράικου από τις ευθύνες της. Εδώ η εκδοχή αυτή που δεν αμφισβητείται και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί δίνει μια άλλη διάσταση. Σκληρή ιστορία δίνει, σκληρή μάχη δίνει η δικαιοσύνη 2 χρόνια τώρα για να περάσει βήμα-βήμα τις ατραπούς διερεύνησης μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης με τόσο σοβαρά ανταγωνιστικά συμφέροντα και μηχανισμούς. Ακούστε από τη μεριά μας, και αυτός είναι και ο λόγος που διατυπώθηκε έτσι η πρόταση που υποκριτικά κρίνεται, δεν θεωρούμε κανέναν ένοχο. Όχι μόνο γιατί γενικώς υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά γιατί ακριβώς ως αριστερά ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορείς να ενοχοποιείς πολιτικούς αντιπάλους και να ποινικοποιείς την πολιτική ζωή τόσο απλά. Επειδή όμως δεν σκευωρήσαμε, επειδή δεν μεθοδεύσαμε όλη αυτή την ιστορία, έχουμε να απαντήσουμε απέναντι στον ελληνικό λαό τι θα κάνουμε, θα το κρύψουμε. Προέκυψαν προστατευόμενοι μάρτυρες που έδωσαν αυτά. Η δικαιοσύνη, όχι τυχαία, επειδή είναι υπονομευμένο το νομικό πλαίσιο από το άρθρο 86 του Συντάγματος και από το νόμο περί ευθύνης υπουργών, και δεν είναι τα χέρια και της Βουλής και της δικαιοσύνης για περαιτέρω έρευνα. Και αυτό το ξεχνούν όλοι, μιλούν στον αέρα, εν κενό. Τι μπορούσε να κάνει η ανακρίτρια εισαγγελέας διαφθοράς απέναντι σε αυτές τις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων? Μπορούσε να δώσει περαιτέρω συνέχεια διερεύνης? Δεν μπορούσε. Προφανώς λοιπόν δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία διερεύνησης, τουλάχιστον ως προς αυτές τις καταθέσεις και ως προς πολλά άλλα. Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό και το στείλε στη Βουλή. Τι μπορεί να κάνει η Βουλή? Δεν είναι φαλκιδευμένο το πεδίο? Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε άλλες χρόνους παραγραφής και άρσης του αξιόπινου για την απιστία? Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε άλλου είδου ρυθμίσεις και αυτές να λειτουργούσαν και προνοητικά, ώστε να μην έχουμε τόση μεγάλη ευκολία στο πολιτικό προσωπικό να διαχειρίζεται το δημόσιο πλούτο τόσο ελεύθερα, αλλά και όταν προκύπτει να μπορεί να έχουμε πραγματική διερεύνηση? Είναι λοιπόν αναγκαίο, και θα τελειώσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, σε αυτή την ιστορική στιγμή που η χώρα μας βγαίνει από τη χρεοκοπία, γιατί όλα αυτά που περιγράφησαν οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, ένα πολιτικό σύστημα που πρωτοστάτησε στις επιλογές που έφεραν τη χώρα στη χρεοκοπία,
θέλει τώρα στην έξοδο από τη χρεοκοπία να αναλάβει πάλι την ευθύνη και τα προνόμια να διαχειριστεί εκείνο που τόσο, με τόσο κόπο ο ελληνικός λαός δείχνει να καταφέρνει. Λοιπόν, κανένας δεν είναι ένοχος. Η σημερινή ψηφοφορία και η απόφαση στη Βουλή δεν ενοχοποιεί κανέναν. Όχι μόνο λέω γιατί υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά γιατί δεν απαγγέλει κατηγορία η σημερινή απόφαση. Δεν ανοίγει δρόμο για διερεύνηση. Είναι λοιπόν, κανείς δεν σας ζητάει από κανέναν να ταυτιστείτε με τον Σοκράτη. Από κανέναν δεν ζητάμε να πιει κόνιο. Από κανέναν. Ζητάμε όμως όποιος θέλει πραγματικά και έντιμα να συμμετάσχει στη νέα ιστορική φάση της ελληνικής ιστορίας με την έξοδο από τη χρεοκοπία, οφείλει να λογοδοτήσει πρώτα, να κριτικάρει και κυρίως έμπρακτα και έντιμα να συμμετάσχει στη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης μέχρι τέλος. Και φυσικά κανείς δεν είναι απριόρι ένοχος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.